Καλησπέρα. Ο Βάλτερ Μπένιαμιν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα δοκίμιο του για τον ιστορικό ηλισμό, έγραφε ότι η ιστορία είναι πάντα αυτή που ιστορούν οι νικητές. Νομίζω ότι η ένταση και το μένος του κυρίου Βενιζέλου, γιατί αυτό θέλω να σχολιάσω από τον πυρήνα της ομιλίας του, η ένταση και το μένος για τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεται από την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται ότι ίσως δεν βρίσκεται πια στη θέση να ιστορίσει την ιστορία από την πλευρά των νικητών. Ταυτόχρονα όμως θέλω να σημειώσω ότι οι νικητές που έχουν ιστορίσει ιστορίες πολλές φορές υπήρξαν ταυτόχρονα και νεκροθάφτες ιστορίες. Πάω σε ένα άλλο τώρα. Το έχω πάρει από το βιβλίο του Ουμπέρτο Έκο «Στους ώμους των γιγάντων» λέγεται το βιβλίο και από το κεφάλαιο «Λέω αναλυθεί, ψεύδομαι, παραποιώ». Λέει μια ιστορία εκεί, αναφέρεται σε μια ιστορία Ουμπέρτο Έκο, στην ιστορία του Πτολεμαίου. Ο Πτολεμαίος επιβεβαίωνε ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη. Σίγουρα έλεγε κάτι που δεν ίσχυε και το έλεγε επειδή έκανε λάθος. Αλλά δεν έλεγε ψέματα. Ψέμα σημαίνει να λέει κανείς το αντίθετο από αυτό που θεωρεί ότι ισχύει, ενώ ο Πτολεμαίος ήταν απολύτως πεπισμένος πως ο ήλιος κινείται. Μάλλον δεν έχουμε πολλούς Πτολεμαίους από αυτή την πλευρά. Τι έχουμε? Έχουμε ένα άλλο είδος. Το ψέμα πολλές φορές είναι μία διαδική σχέση. Ωστόσο υπάρχουν και ψέματα μονοφωνικά ή τριαδικά. Εγώ έχω την εντύπωση ότι οι συνάδελφοι, κυρίως αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των μονοφωνικών ψεμάτων. Τι είναι αυτό, της μονοφωνικής κακοπιστίας θα έλεγα καλύτερα. Μονοφωνική λοιπόν είναι η κακοπιστία μέσω της οποίας κάποιος που γνωρίζει την αλήθεια, λέει ψέματα στον ίδιο του τον εαυτό και συνήθως καταλήγει να πιστεύει στα ψέματά του. Στην κακοπιστία αυτός που ψεύδεται και αυτός που δέχεται το ψέμα είναι το ίδιο πρόσωπο. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρω ως κάποιος που εξαπατά την αλήθεια που κρύβω από τον εξαπατώμενο εαυτό μου. Μπορεί να φαίνονται λίγο περίεργα αυτά, και θα προσθέσω και κάτι ακόμη, αλλά θα μας βάλουν να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Αν μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι που μιλάνε συνέχεια, μπορείτε να μιλήσετε και έξω συνάδελφοι, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε αυτό που θέλω να πω. Η Άννα Άρεντ λέει ότι το πρόβλημα με τα ψέματα και την εξαπάτηση είναι ότι η αποτελεσματικότητά τους βασίζεται σε μια εξ ολοκλήρου, σε μια σαφή αντίληψη της αλήθειας, την οποία ο ψεύτης και ο απατεώνας επιθυμεί να κρύψει. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ κατάλαβα από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη ότι έκανε μια επιλογή, η οποία θα σημαδέψει, κατά τη γνώμη μου, και την πορεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης από εδώ και πέρα και την πορεία του ίδιου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ενός παραδοσιακού κέντρο-δεξιού μέχρι τα τώρα κόμματος. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης απέτυχε δραματικά στο σχέδιό του να θολώσει τα νερά και να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης. Και θέλω να του πω και στον ίδιο και στους συναδέλφους βουλευτές ότι η μέθοδη του μακαρθισμού και των επιτελών του Τραμπ και του Μπολσονάρου δεν περνάνε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι μέθοδοι του μεταφασισμού δεν περνάνε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, δυστυχώς, τον έχω γνωρίσει ως φιλελεύθερο πολιτικό, μοιάζει όλο και περισσότερο, δραματικά, απελπιστικά θα έλεγα, και λυπάμαι γι' αυτό,
με αυτόν τον ηγέτη του λαός, με τον οποίο, να θυμίσω, συνυπήρξατε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, και τον τρόπο που λειτουργούσε αυτός ο συγκεκριμένος ηγέτης του λαός. Πού πήγε άραγε ο φιλελεύθερος κύριος Μητσοτάκης? Δεν μπορώ να τον βρω πουθενά πια. Και καθόμουν πάρα πολλά χρόνια δίπλα του, όταν ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Πιστεύω ότι βουλιάζει κάθε μέρα η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω και πιστεύω και διαπιστώνω πολλές φορές ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν ακολουθούν ή κρατούν αποστάσεις από αυτό το δρόμο στο βάλτο των ψευδών ειδήσεων. Κοιτάξτε, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι λίγο, εγώ θα την περιέγραφα, σαν τη ρόδα του Λονδίνου. Την ξέρει καλά ο Ευκλήδης. Η ρόδα του Λονδίνου έχει διάφορα κομμάτια γύρω-γύρω, τα οποία γυρνάνε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συνεχώς. Αυτά τα καλάθια λοιπόν έχουν 5-6 πράγματα μέσα. Ανομία, το μάτι, τώρα μας ήρθαν τα κότερα. Προστέθηκε σε αυτό η αθλειότητα για την οικογένεια του Πρωθυπουργού και άλλα κάποια τέτοια. Αυτή τη ρόδα γυρίζεται, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε αυτή τη ρόδα, την αμετακίνητη ρόδα, με αυτά τα συγκεκριμένα καλάθια, σε διάφορες δόσεις κάθε φορά γυρίζεται. Και δεν τολμάτε, γιατί περί αυτού πρόκειται, να κάνετε μία συζήτηση συγκροτημένη πάνω στις προγραμματικές μας διαφορές και να πούμε ποια είναι αλήθεια και ποια είναι ψέματα. Τι ακριβώς κάναμε, πώς το κάναμε, πότε το κάναμε και τι προοπτική δίνουμε. Διότι όσο ακολουθείτε αυτό το δρόμο, νομίζω δεν έχετε απολύτως κανένα μέλλον, όχι να κυβερνήσετε, αλλά και ως κόμμα της κεντροδεξιάς στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που εμείς υπερασπιζόμαστε, προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να υπερασπιστούμε, είναι πρώτα απ' όλα την ίδια τη δημοκρατία απέναντι στην αντιπολιτική μεταδημοκρατία. Υπερασπιζόμαστε την πολιτική και προγραμματική αντιπαράθεση απέναντι στη μικροπολιτική και την παραπολιτική. Και βεβαίως υπερασπιζόμαστε το δίκαιο των πολλών απέναντι στην αδικία των λίγων. Και απόδειξη γι' αυτό, για όσους θέλουν να προσέχουν, να διαβάζουν, αλλά και όλους τους ανθρώπους που τα ζουν αυτά τα πράγματα, είναι αυτά που είπαν οι υπουργοί μας, όλοι οι υπουργοί, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός Εργασίας και πάρα πολλοί άλλοι, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, η πρώην Υπουργός Τουρισμού, ο Υπουργός Τουρισμού και πάρα πολλοί άλλοι, για αυτά που έχουμε κάνει και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα μέσα σε δύσκολες συνθήκες που άλλαξαν και αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Δεν έχουμε ποτέ, μα ποτέ, πανηγυρίσει ή να έχουμε μιλήσει για success story ή να έχουμε ίσα-ίσα. Το αντίθετο μάλλον. Και μάλιστα καμιά φορά και με ακραίο τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ νιώθω ότι οι βουλευτές μας, όλοι εμείς, πάρα πολλές φορές είμαστε τόσο ταπεινοί και χαμηλών τόνων, πρώτα απ' όλα εγώ που βγαίνω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα πάρα πολλά που έχουμε κάνει με σκληρή δουλειά και ούτε έχουμε προλάβει και μια φορά να τα χαρούμε αυτά. Εδώ που τα λέμε σε όλη αυτή την διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου που ο ιστορικός του μέλλοντος νομίζω ότι θα τα δει με ένα άλλο μάτι, πιο ψύχρεμο και πιο νυφάλιο. Λέω λοιπόν ότι είμαστε σε μία κρίσιμη καμπή. Γι' αυτό ζητάμε σε αυτή την κρίσιμη καμπή, για μια ακόμη φορά, θα είναι η τελευταία φαντάζομαι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο μέχρι τον Οκτώβριο που θα πάμε στις εθνικές εκλογές, ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και ζητάμε ταυτόχρονα την ψήφο εμπιστοσύνης του λαού. Και γιατί το ζητάμε αυτό το πράγμα? Το ζητάμε με γνώση, αλλά ταυτόχρονα και με πάθος το ζητάμε. Για δύο λόγους.
Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αγωνιστήκαμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες με έναν έντιμο τρόπο, σε μια κατεύθυνση υπεράσπισης της κοινωνικής πλειοψηφίας και δεύτερον, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ακραία νεοφιλελεύθερο αντικοινωνικό πρόγραμμα το οποίο θα διαλύσει την κοινωνία και θα μας φέρει σε μια οπισθοδρόμηση τέτοια που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε ακόμη. Θα πω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Στην τελευταία συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2019, το Δεκέμβρη του 2018, ο κύριος Χουλιαράκης, κυρίως, αναλύοντας το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για απότομες περικοπές των φόρων, μιλάει για υπερφορολόγηση, πολλά. Και λέει μετά ποια είναι η λύση, θα κόψουμε λοιπόν τους φόρους για να έρθει ανάπτυξη. Παρένθεση εδώ αστεράκι, είναι ότι μέσα σε αυτό, και είναι κρίσιμο αυτό, υπολόγιζαν ως δεδομένο την περικοπή του αφορολόγητου. Ξαναγυρνάω και λέω ότι με τους πιο ήπιους υπολογισμούς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας έτσι όπως το παρουσίασε, εν πάση περιπτώσει, στην τελευταία διεθνή έκθεση ο αρχηγός της, είναι τουλάχιστον κόστους 5 δισεκατομμυρίων. Και το ερώτημα είναι από πού θα βρουν αυτά τα χρήματα για να κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Διότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, εμείς, όπως πάρα πολλές φορές έχει υποθεί, ένα λεπτό αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, όπως πάρα πολλές έχουμε υποθεί, σε αυτή τη νέα περίοδο, μέσα στο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε και στον προϋπολογισμό συγκροτούμε ακριβώς το πρόγραμμά μας που είναι ένα πρόγραμμα ισορροπημένο ανάμεσα στις κοινωνικές δαπάνες και στις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και το κάνουμε αυτό και στο ενδιάμεσο του χρόνου ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να πάμε σε υπερπλεονάσματα του 5 ή του 4,5 δηλαδή σε μια υπερκάλυψη των δεσμεύσεών μας. Και τώρα πια έχουμε τη δυνατότητα. Και αυτό μαζί με πολλά άλλα είναι ακόμη μια απόδειξη ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια οριστικά. Συνεπώς, νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα, σε μια κρίσιμη πολιτική μάχη. Γι' αυτό με το έργο μας, αλλά και με την προοπτική μας και με την πρότασή μας, ζητάμε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Τελειώνω με το εξής. Το εγχείρημά μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση που κάποιες φορές την ξεχνάμε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στην Ευρώπη, σε τέτοιες συνθήκες και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, θα έλεγα, δεν είχαμε σε μια δυτική χώρα αριστερή διακυβέρνηση μέσα από τη διαδικασία των εκλογών. Σπάσαμε αυτή την ιστορία, ένα κομματικό κατεστημένο το οποίο λειτουργούσε επί δεκαετίες και το οποίο λαιλάτισε τη χώρα και την έφερε σε αυτή την κατάσταση που την έφερε ειδικά στα χρόνια του Μνημονίου ως αποτέλεσμα ακριβώς πολιτικών που την περίοδο των παχιών αγελάδων δεν κάνανε τίποτα ή κάνανε πολύ λίγα για να μην μηδενίζω να συγκροτήσουν ένα παραγωγικό μοντέλο και ένα κοινωνικό κράτος που θα είχε βιωσιμότητα και προοπτική και κάναμε αυτό που δεν έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αυτό είναι ένα μάθημα με ιστορικό βάθος μπορέσαμε να ανακόψουμε αυτό που θα ήταν πραγματικότητα αν εμείς ως ριζοσπαστική αριστερά δεν παίρναμε αυτή την πρωτοβουλία. Να ανακόψουμε τον φασισμό και τον ναζισμό. Διότι σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, το ότι εμείς τολμήσαμε και αναλάβαμε αυτό το μεγάλο έργο, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί στην ουσία η χώρα μας ένα παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα. Διότι διαφορετικά,
αν δεν αλλάξουμε τις χώρες μας. Και αν δεν αλλάξουμε την Ευρώπη και αν δεν την κάνουμε πιο κοινωνική, με λιγότερες ανισότητες, τότε πραγματικά και για πολλούς άλλους λόγους και κυρίως για λόγους δημοκρατίας και δημοκρατικής λειτουργίας, τότε πράγματι το φίδι του φασισμού, ο κίνδυνος του φασισμού θα επανέλθει και τότε οι εξελίξεις μπορεί να γίνει. Για να μην παρεξηγηθούμε, ιατρικός σοβινισμός ήταν αυτός. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την ενότητα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Ιωάννη Δραγκόπουλο.